Κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση φέρνει για συζήτηση και ψήφιση με τη διαδικασία του κατεπήγοντος μέσα σε δύο μόλις μέρες τα σχέδια του νέου ποινικού κώδικα και του νέου κώδικα ποινικής οικονομίας. Κατά την άποψή μας πρόκειται για μια απαράδεκτη fast-track διαδικασία λίγο πριν τη διάλυση της Βουλής και εν μέσω προεκλογικής περίοδου επί της ουσίας, δεδομένου μάλιστα ότι αφορούν, όπως είναι προφανές, πολύ σοβαρά νομοθετήματα κοντά στα 1000 άρθρα και εν πολλής τα παραπάνω καθορίζουν τη στάση μας στη σημερινή συνεδρίαση. Πρόκειται για πολύ σοβαρά νομοθετήματα που μπορεί να θέτουν ορισμένους αναγκαίους στοιχειώδεις εξυγχρονισμούς. Εισάγονται όμως και νέοι αμερικανόπνευστοι θεσμοί, σοβαρά ζητήματα που αλλάζουν σε αντιδραστική κατεύθυνση το ίδιο το χαρακτήρα της ποινικής δίκης, προσβάλλοντας θεμελιώδη δικαιώματα των κατηγορουμένων και καθιερώνοντας ένα παράδεκτο παζάρι ποινών που θα λειτουργήσουν εκφυαστικά σε βάρος αθώων και φτωχών κατηγορουμένων και υπέρ διαφόρων οικονομικών ισχυρών και μεγαλοσχημόνων παραβατών του νόμου. Μας καλείται μέσα σε ένα χρόνο κατεπήγων να τοποθετηθούμε για κώδικες που τούδε και στο εξής θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο το ποινικό πλωστάσιο της αστικής τάξης και των εκάστοτε κυβερνήσεων σε βάρος του εργατικού λαϊκού κινήματος, συρρυκνώνοντας ακόμα περισσότερο δημοκρατικά δικαιώματα και λαϊκές ελευθερίες, όπως συμβαίνει με τη διατήρηση του τρομονόμου που η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι θα καταργήσει, αλλά αντί γι' αυτό τον εμπλουτίζει με νέες διατάξεις, την ανεξέλεγκτη ουσιαστικά συλλογή και χρήση του DNA των πολιτών, που δίνει τη δυνατότητα στις διοκτικές αρχές να τυλίγουν ανθρώπους σε μια κόλλα χαρτί, ενώ εισάγει και νέα αδικήματα, όπως για παράδειγμα την ποινικοποίηση της παράβασης στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αυστηροποίηση των ποινών στα αδικήματα που εφαρμόζονται για την καταστολή εργατικών και λαϊκών αγώνων και άλλα. Κατά τα άλλα, η δίθεν αριστερή και προοδευτική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να κόπτεται, κατά τη γνώμη μας, υποκριτικά για τις δημοκρατικές ελευθερίες, το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου και πολλά άλλα. Επιπλέον, θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σοβαρό νομοθέτημα για να τυχάνει μια τέτοιου είδους μεταχείρισης, fast track διαδικασίας δηλαδή, όταν ευνοούνται ποικιλότροπα και προκλητικά θα λέγαμε οι διάφοροι μεγαλοσχήμονες παραβάτες του νόμου, όπως για παράδειγμα η εξαίρεση των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται από το δημόσιο, όπως για παράδειγμα ο ΟΤΕ, με αποτέλεσμα οι κατηγορούμενοι για την περίφημη υπόθεση της ΖΥΜΕΣ να μην περιλαμβάνονται σε αυτήν και να ενισχύεται γενικότερα ο ταξικός χαρακτήρας της ποινικής δικαιοσύνης. Όπως επίσης η προώθηση μιας οριζόντιας γενικής μείωσης ποινών, μετατροπής κακουργημάτων σε πλημελήματα, χωρίς να συνδέονται με άλλα ουσιαστικά μέτρα πρόληψης. Και τέλος, σε σχέση με το ιδιαίτερο ζήτημα του αδικήματος της διεύθυνσης της εγκληματικής οργάνωσης, με το οποίο δικάζεται η ηγεσία της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, η κυβέρνηση, ύστερα βέβαια από κατακραυγή που υπήρξε, αναδιπλώθηκε, όχι όμως πλήρως, αφού στην τελική διάταξη που φέρνει για ψήφιση, ναι μεν η διεύθυνση τιμωρείται ξεχωριστά με βαρύτερη ποινή, ωστόσο η ποινή που απειλείται για το σχετικό αδίκημα είναι από 5 μέχρι 15 έτη αντί για 10 μέχρι 20. Κύριε συγχωρείτε, να σας διακόψω. Κάνετε τοποθέτηση τώρα. Είναι και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, διότι αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά συνηγορούν στην τελική μας τάση. Εγώ απλά θα σας πω σε λίγο. Έδωσα το λόγο για να επί του διαδικαστικού. Δεν αρκέστηκε, ολοκληρώνω. Δεν αρκέστηκε δηλαδή στη μείωση της ανώτατης ποινής που καθιέρωνε για όλα τα κακουργήματα από 20 σε 15 έτη, αλλά προχώρησε στη μείωση και της κατώτατης από 10 σε 5 έτη, εν κατακλείδη. Οι νέοι κώδικες, κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσαν να είχαν συζητηθεί το προηγούμενο διάστημα με άνεση και να είχαν ψηφιστεί. Μας δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά η χρονική στάση και ο τρόπος που εισάγονται τόσο σοβαρά νομοσχέδια. Εμείς από τη θέση μας καταγγέλουμε αυτή την απαράδεκτη διαδικασία fast track με την οποία επιχειρείτε να ψηφίσετε τους νέους κώδικες, αλλά και το αντιδραστικό στην κατεύθυνσή του περιεχόμενο των διατάξεών τους. Δεν θα την νομιμοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία και αποχωρούμε από τη συζήτηση.